είναι και αυτό ένα θέμα. Παρόλο που και εγώ όταν γέννησα, μην νομίζει, δεν ήμουν και τόσο καλά. Ήμουν τσοκό, κάπω που γέννησα φυσιολογικά. Ενώ η ανάρρωση είναι δύσκολη και στι δύο περιπτώσει. Εγώ πήγα σπίτι και ήμουν με ένα μωρό έτσι διπλωμένη. Δηλαδή, στοίχησε μου πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορούσα, ξέρει, σε μένα ότι μου στοίχησαν πολύ. Και είναι και η πρώτη φορά νομίζω που το λέω, ότι δεν μπορούσα. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα μόνο να φροντίσω το μωρό. Δηλαδή, για να θυλάσω, έπρεπε να μου τη βάλουν πάνω μου. Για να την βάλω πίσω στο κρεβατάκι, έπρεπε κάποιος να την πιάσει να την βάλει πίσω. Χρειαζόταν δηλαδή, βοήθεια. Σκέψου μετά, όταν πήγαμε σπίτι, που ήμουν μόνη μου στο σπίτι, που ένιωθα ότι πόνο, παυσίπονα που έπαιρνα για να μπορέσω να. Πάρα πολλά. Δηλαδή, βάζα μου τοπική είναι αναισθησία στην κλινική για να μπορέσω να σταθώ. Είναι δύσκολη η ανάρρωση. Είναι πολύ δύσκολη. Τη κεσαρική, ναι, το γνωρίζω. Έχει κοπέλες που έχουν κάνει κεσαρική και την επόμενη μέρα σηκώθηκα μια χαρά. Εντάξει, εμάς ήταν και εκτάκτος κεσαρική. Αλλά παρόλα αυτά, που ήμασταν 12 ώρες σε αναμονή για φυσιολογικό ντοκετό. Και θυμάμαι τον γιατρό μου, ο οποίος είναι πραγματικά φοβερός, ο γιατρός Αναστασίου, και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ήταν άμεση η παρέμβασή του. Μέσα σε 8 λεπτά έγινε η κεσαρική. Οπότε είναι αυτό που μετά από 12 ώρες μου λέει αντέχεις, γιατί πηγαίναμε και άλλες ώρες. Ναι, αντέχω. Ήθελα πάρα πολύ φυσιολογικό ντοκετό. Δεν ήρθε. Δεν καλά μοιράζει. Να είμαστε, δεν έχει σημασία. Ας το πίσω σου. Ναι. Σημασία έχει τώρα. Όχι, το κοριτσάκι σου είναι στο το σπίτι. Άφησα, πραγματικά. Είναι σπίτι, το κοριτσάκι σου είναι μεταξύ. Είναι σπίτι, βέβαια. Είναι σπίτι. Μιας και σε ρωτώ. γυρίζει ακόμα. Δεν γυρίζει ακόμα. Είναι σπίτι. Ευτυχώς. Ναι, μια χαρά. Είναι ελεγχόμενη προς το παρόν. Πολύ. Έχει κάνει λοιπόν, για να πάμε πίσω στα δικά σου, αυτό είναι το blog, το οποίο έχει μέσα τα πάντα όλα για τις